Συγγνώμη που άργησα, είχαμε πάει στο γιατρό. Δεν πειράζει, Βλέπα, δεν πειράζει. Πήγαμε να ενημερωθώ για τη μνήμη του. Και μου έδωσε χάπια. Τι σου είπε ο γιατρός? Τίποτα. Αόριστα πράγματα. Δεν ξέρει πότε θα επανέλθει και αν θα επανέλθει. Είπε ότι μπορεί να λειτουργήσω φυσιολογικά και χωρίς τα χάπια. Αλλά είναι ώρα, δεν θέλει να περιμένει ένα μπορεί. Σταμάτα, Λουκά. Να λειτουργήσει. Το σώμα του ανθρώπου είναι μια μηχανή, κύριε Ρούσο. Ναι. Εμένα το δικό μου που λειτουργεί, επειδή δεν μπορεί να κάνει σεξ. Λουκά, πάψε. Γιατί? Μόνο στον γιατρό θα τα λέμε όλα. Στον δικηγόρο δεν τα λέμε. Πάψε, λέμε. Πάψε, ρε, δες, να το ακούσει, να ακούσω και να καταλάβω τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Είπε ο γιατρός ότι πρέπει να παίρνει χάπια. Μπλε. Αλλά εγώ δεν θέλω να τα πάρω. Είναι ώρα όμως επιμένει. Η Μαργαρίτα θες να πεις. Ο γιατρός είπε ότι φταίει το κλίμα. Εγώ πάλι νομίζω ότι φταίει η ώρα. Μαργαρίτα. Ορίστε. Τα ακούσαμε κι αυτό. Του πέφτω λίγη σαν γυναίκα, καταλάβατε. Ναι, τώρα και εσύ, μην το παίρνεις προσωπικά. Πώς θα το πάρω δηλαδή? Τι άλλο εξευτελισμό πρέπει να υποστώ? Μέχρι και τα χάπια που του δώσε δεν θέλει να τα πάρει. Εσείς, κύριε Ρούσο, παίρνετε τέτοια χάπια μπλε? Όχι, Λουκά, δεν χρειάστηκε ακόμα. Σε σένα χρειάζεται όμως. Να σου πω, μην επιμένεις και πολύ με αυτά τα χάπια, μην αρχίσεις να παίρνεις καραμέλες και έχουμε άλλα. Ωραία, φέρε μου λίγο νερό να πάρω ένα, να δω τη γεύση. Όχι, ας το κάτω. Ένα, να δοκιμάσω. Όχι, μόνο. Τώρα. Βλέπετε τι τραβάω? Δεν φτάνει που με έχει κάνει κουρέλι σαν γυναίκα και τα παρανοϊκά του συνέχεια. Δεν μπορώ άλλο. Τα νεύρα μου, κύριε Ρούσο. Σε είχα προειδοποιήσει ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Ναι, αλλά και τόσο περίπλοκα πια. Άντρα δεν έχω και ευθύνη του όλη πάνω μου. Καλά, εσύ και σε αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω κάτι. Να σα πω και για το άλλο το θέμα του νομικού συμπαραστάτη, δεν ξέρω αν θα προχωρήσω. Πρέπει να αποφασίσει σύντομα, θα μα προλάβουν οι άλλοι. Η Νόρα έχει ξεκινήσει κιόλα τη διαδικασία, το λέω, έχει κάνει αίτηση. Δεν είναι εύκολη απόφαση, κύριε Ρούσο. Πώ να δεθώ νομικά με μια τέτοια περίπτωση? Εμένα λέτε περίπτωση? Πάψε εσύ. Το αν θα επανέλθει είναι αμφίβολο. Το ξέρεις αυτό από την αρχή. Τι να κάνω, κύριε Ρούσο? Για ποιο λόγο να χαραμίσω τη ζωή μου με έναν άντρα που δεν θυμάται ούτε το όνομά μου? Νόρα σε λένε, το θυμάμαι. Αυτό θέλει πολύ σκέψη, Μαργαρίτα. Δεν είναι βέβαιο πως με τα χάπια θα λυθούν τα προβλήματα. Εγώ χάπια δεν παίρνω. Κι εγώ δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Φεύγω. Χαιρετώ. Λουκά, εσύ το βράδυ μαζί μου. Στο καμαρίνι μου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τ' άκουσες? Δεν πάει άλλο αυτή η παρανοιά. Η υπομονή, ρε Λουκά, στα ωριά της είναι, δεν βλέπεις? Ναι, κι εγώ όμως είμαι στα δικά μου. Με τρέχει τώρα στο γιατρό για σεξουαλικές της λειτουργίες. Έλεος πια. Ναι, δεν σε βλέπω να γλιτώνεις εύκολα τα χαπάκια. Δεν περμακώνει ο καλύτερα. Άντε. Λοιπόν, θα πάω από την ώρα. Ξέρετε, αν ρωτήσει, με στείλατε να της πάω κάτι έγγραφα. Έχει το όψος για μας, γιατί αγριεμένη σου βλέπω. Πολύ. Τι! Δεν το άκουσα αυτό. Δεν το άκουσα! Δεν το είπες! Δεν το πιστεύω! Ρε Νόρα μου, έλα, τι ξέρεις τώρα τη Μαργαρίτα. Εγώ προσπαθώ να την αποφύγω, αλλά αυτή εκεί. Τι να κάνω κι εγώ, γίνομαι θυσία για την αγάπη μας, υποκύπτω. Σκάσε, Λουκά, θα σε σκοτώσω! Τι το είχε υποψιαστεί, ρε, το έλεγα! Τι έλεγες? Πώς τη κάθεσαι! Και τότε τι αντιδράς έτσι? Δεν εκτιμάς που έρχομαι και στο λέω εγώ στα ίσια? Δώστα μου. Όχι, δεν τα χρειάζομαι. Δώστα μου. Τι, θες αυτή να βγαίνει και να διαδίδει ότι εγώ δεν μπορώ? Μα ναι, φοβάσαι, δηλαδή είχα τη φήμη σου σαν εραστής. Όσο να είναι. Αστε έτσι, ε. Οκ, Λουκά. Εμένα ξέχναμε. Χαπακώσω εκεί πέρα να βολεύσει τον Τεζουλίνη και ξέχναμε εμένα. Ρε Νωράκι, έλα τώρα, αφού ξέρεις πως έχω τα πράγματα. Όχι και κέρατο, Λουκά, όχι και κέρατο. Ακόμα δεν προλάβαμε να χαρούμε ένα στον άλλον. Αυτό δεν είναι κέρατο. Α, ναι, και τι είναι? Συζυγική υποχρέωση. Μα και Λουκά, κέρατο εσύ, κέρατο κι εγώ. Και θα δούμε που θα μας βγάλει. Για τόσο χαζή δεν σ' είχα λοιπόν. Ε, όχι και χαζό το κορίτσι μου. Όχι και χαζό. Α, Δημήτρη, πάνω στην ώρα. Τι καλή στην κουβέντα είχα τώρα. Μωρό μου. Δημήτρη.
λέω να πάμε να φάμε κάπου ήσυχα. Τι λες? Πάμε, ό,τι θέλεις. Φύγαμε. Οκ. Okay. Να σου πω, το Λουκά θα τον κάνει μόνος. Λουκάς θα μείνει εδώ. Τι, μόνος του? Δεν πάει πουθενά αυτός τώρα, δεν βλέπεις, μαρμάρωσε. Έλα, κρίμα είναι μόνο να τον αφήσουμε μόνο του. Οκ, okay, θα τον πάμε κάπου να περάσει τέλεια. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Όχι, Λουκά μου, θα σε αφήσουμε κάπου, γιατί εμείς θα έχουμε συνέχεια. Μωρό μου, έλεγα να το βράδυ να ξεσκάσουμε λίγο. Πάμε στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια? Ναι, έτσι για να ξεσκάσουμε, τι λες? Θέλει μπουζούκια το μωρό μου, θα το πάω στα μπουζούκια. Λοιπόν, πάω να πάρω το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ και έρχομαι. Okay. Έτσι, μην αργήσετε. Γρήγορα. Μωράκι, μια πλάκα έκανα. Πλάκα, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Να σου πω, δώσ' μου κανένα χάπι, γιατί βλέπω να τα παίζει ο Δημήτρης το βράδυ. Τώρα δεν είσαι σοβαρή όμως. Σοβαρότατη. Μόνο εσύ θα το παίζει διπλό ταμπλό. Ξέρουμε κι εμείς το παιχνιδάκι, Λουκά. Πας καλά, κορίτσι μου. Έλα, Λουκά, πάμε και ας τα λόγια. Πάπα. Ακολούθα και θα δεις. Ζαχαρίτσα, Λουκά μου. Βάλτε, βάλτε. Τέσσερις φτάνε. Βάλτε λίγο. Φτάνουν, Λουκά μου. Τώρα γιατί η Νόρα σε έφερε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Η Μαργαρίτα με έφερε εδώ. Τώρα γιατί, ούτε κι εγώ το κατάλαβα. Εσείς όμως γιατί βγάλατε τα μαύρα, αφού σας πάνε τόσο? Να το πεις στον άντρα μου αυτό, να χαρεί. Ποιος είναι ο άντρας σας, θυμίστε μου? Ο Ρούσος, Λουκά μου. Α, ναι, ο πατέρας. Ναι, εκεί με είχε πάει η Νόρα, με πήγε στον πατέρα και ο πατέρας με πήγε στη Μαργαρίτα και η Μαργαρίτα με έφερε εδώ. Τώρα γιατί? Μήπως γιατί μαγειρεύω ωραίες πατάτες. Στην πατάτα είστε απέχτη. Ναι, ναι. Ελπίζω να το εννοείς κυριολεκτικά, Λουκά μου, και όχι μεταφορικά. Πείτε μου, τι έγινε στην κηδεία? Α, πρωτοτυπήσαμε εκεί πέρα. Βέβαια. Τον θάψαμε τον Μακαρίτη. Και ζωή σε λόγου μας τώρα, ναι. Ψάχνει η αστυνομία, βέβαια, ακόμα να βρει τον ένοχο, τον δολοφόνο. Ο δολοφόνος είναι ο γιατρός. Ποιος γιατρός, Λουκά, τι λες? Το μαμά δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως το ανέκδοτο. Που πάει ένας θεατής να δει μια ταινία αστυνομική, θρίλερ ήταν, και τον πάει ταξιδεύει τέλος πάντων να βρουν θέση πάνω κάτω, γύρω γύρω, του βρίσκει μια θέση. Στο τέλος τον καθίζει εκεί πέρα, στέκεται από πάνω του περιμένοντας φιλοδόρημα. Αυτό τίποτα, περιμένα και να το χαιρέσει. Φιλοδόρημα, τίποτα. Αυτό τσαντίζεται αυτά. Παίρνει, σκύβει στο αυτοί και του λέει: δολοφόνος είναι ο γιατρός. Όλα τα λένε οι αστυνομικές ταινίες. Ναι. Λουκά μου, στην περίπτωσή μας όμως, ο μόνος που δεν είναι ο δολοφόνος είναι ο γιατρός. Ο δολοφόνος είναι ο γιατρός. Τι λες, Λουκά μου? Ο Νικόλας είναι το καλύτερο παιδί. Σας έπεισε και εσάς. Κρίμα. Δείχνατε έξυπνη γυναίκα. Πώς θα καταφέρνει αυτό το λαμόγιο και σας πείθει όλος πως... Λουκά, πιες τον καφέ σου, αγόρι μου. Έλα, τι έγινε, γιατί έπεσες? Μια χαρά είσαι στο γραφείο. Σε πειράξει το φαγητό? Όχι, το φαγητό μια χαρά ήταν. Τότε τι έγινε? Αλλά έχω ένα πλάκωμα. Γι' αυτό βγήκαμε να περπατήσουμε στη θάλασσα, να σου φύγει το πλάκωμα. Μου πέσει όλα μαζεμένα, ρε Δημήτρη. Έχω και τον Λουκά, το εξηγώ τα αυτονόητα. Μπλέξαμε και με την δολοφονία του Χατζηβασιλείου. Εσείς γιατί μπλέξατε? Πώς, θεωρούνται ύποπτοι ο Μάνος και ο Στέφανος. Καλά, ο Μάνος έχει μπλέξει τρελά, ε. Πήγαινε που πήγαινε κατά διαόλου με τα οικονομικά του, έτυχε τώρα κι αυτό. Δεν τον εμπιστεύεται κανένας πια. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν ξεκαθαρίσει γρήγορα αυτή η υπόθεση, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει με τίποτα. Γι' αυτό στενοχωριέμαι. Γιατί ο Μάνος είναι φίλος μου. Σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Να σου πω. Στα αλήθεια, θες το βράδυ να πάμε μπουζούκια? Ναι, ναι, πάμε να ξεσκάσουμε λίγο. Δεν θέλεις? Αν θέλω, πετάω. Το μόνο που στενοχωριέμαι λίγο, μωρέ, που δεν είπαμε και στο Λουκά. Ήμασταν μπροστά, μιλάγαμε για το βράδυ και νομίζω ότι κακοφάνηκε. Μπα, ούτε θα το θυμάται τώρα. Το λυπάμαι κατά βάθος. Αυτό είναι πρόβλημα. Προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε, Δημήτρη.
Αλλά η Ντέζη δείχνει να μην πολύ ενδιαφέρεται. Πάνω που προσπαθούσαμε κι εμείς να βρούμε το δρόμο μας, έτυχε αυτό. Δημήτρη, είσαι άτυχος. Με πέτυχε στη χειρότερη φάση της ζωής μου. Τουλάχιστον, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι... Βοήθαμε τώρα να φύγουμε, γιατί με το κατσάβραχο...